Θα προσπαθήσω σήμερα να πούμε κάποια πράγματα όσο το δυνατόν πιο στεγνά και πιο, σε πιο επιστημονικά πλαίσια. Δεν είναι τίποτα ασύνδετο. Και θα σας το εξηγήσω αυτό. Πολύ σωστά τα αναφέρετε όλα αυτά τα παραδείγματα. Ούτε η παραίτηση Τζόνσον, να μην την ξεχάσω βέβαια, και αυτή. Βέβαια, βέβαια. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και άλλα πράγματα τα οποία μπορούμε να κάνουμε ένα πολύ μακρύ κατάλογο. Όπως η περικοπή τεράστιας ποσότητας για τέταρτη συνεχόμενη φορά, τεράστιας ποσότητας παραγωγής πετρελαίου στη Λιβύη. Σε ενδιαφέρει πολύ αυτό. Και άλλα πράγματα που τα βλέπουμε τυχαία, κάποιες επιθέσεις σε αμυντικές εγκαταστάσεις στη Μέση Ανατολή, η Εμένη, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, αλλά πάρα πολλά, ακόμα και κοινωνικά θέματα. Γιατί συμβαίνει αυτό? Θέλω να δει ο κόσμος από μόνος του αυτό το οποίο είχα προβλέψει σε δικές σας εκπομπές το 20 και είχα στοχοποιήσει ότι θα είναι ο νούμερο ένα εχθρός της παγκόσμιας οικονομίας, αλλά και γενικότερα του πλαισίου στο οποίο ονομάζουμε βιωτικό επίπεδο των ανθρώπων. Μέσα από ένα φαινόμενο το οποίο εμείς το ονομάζουμε τεκμαρτή μεταβλητότητα. Αυτός είναι ο εχθρός. Ο πραγματικός εχθρός. Αυτό πρέπει να εξολοθρευτεί. Δηλαδή, για να το κάνω πολύ απλά και πολύ πιο λαϊκά να το καταλάβει ο κόσμος. Τα ανώτερα επίπεδα και τα κατώτερα επίπεδα μιας τιμής ενός προϊόντος όπως το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, μετάλλων ή ακόμα και μετοχών είναι τόσο πολύ μεταβαλλόμενα εντός της συνεδρίασης, μιας ενδοσυνεδριακής δηλαδή ανάλυσης, μιας ημέρας να το πω έτσι απλά, εντός της εβδομάδας, εντός του μήνα και εντός του έτους, είναι τόσο πολύ μεταβαλλόμενα που δεν μπορεί κανένας υπουργός χώρας, όσο μεγάλη ή μικρή κι αν είναι, κανένας CFO, κανένας δηλαδή οικονομικός διευθυντής μιας εταιρείας, όσο μικρή και μεγάλη κι αν είναι, και κανένας παίκτης, όσο μικρός και μεγάλος αν είναι, να προκδεί και να προκαταβάλει τι θα γίνει στο μέλλον. Η τεκμαρτή μεταβλητότητα είναι αυτή που σκοτώνει. Και σε συνδυασμό με το ότι στην Ευρώπη κρύψαμε κάτω από το χαλί τόσα χρόνια πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα που είχαμε και προσποιούμασταν επί δεκαετίες ότι δεν υπάρχουν, αλλά και αν υπάρχουν δεν είναι τόσο σημαντικά, μας έφτασαν σήμερα μπροστά στο χείλος του γκρεμού, που συγχωρέστε με, αλλά ίσως να έχουμε πάρει και φόρα και να έχουμε επιδείξει ήδη, δεν είμαι πολύ σίγουρος γι' αυτό, και να είμαστε σε ελεύθερη πτώση. Μας έφεραν, εν πάση περιπτώσει, ας το πάρουμε ότι είμαστε μπροστά στο χείλος του γκρεμού, και θα σας πω δύο παραδείγματα. Αν σας έλεγα εγώ, κύριε Σαχή, το 2019, που ακόμα όλα θα βόταν κάτω από το χαλάκι της ευμάρειας, της ευτυχίας και το δεν τρέχει τίποτα και είμαστε όλοι δυνατοί και είμαστε όλοι καλοί. Αν σας έλεγα ότι σε ένα χωριό στο Τέξας, σε ένα νησάκι, μία έκρηξη σε μια εγκατάσταση και μια φωτιά, η οποία κατασβέστηκε σε 40 λεπτά, θα μπορεί να αποτελεί τη νούμερα ένα είδηση στα οικονομικά site για 6 μήνες. Τι είναι αυτό? Θα σας πω. Δεν θα μου λέγατε ότι είσαι παλαβός? Είναι δυνατό? Αυτή η είδηση δεν χωρά ούτε στον τοπικό τύπο του Τέξας, του χωριού αυτού του Τέξας. Ή αν σας έλεγα πριν το 2019 ότι ένα σωματείο σε 4 χωριά της Νορβηγίας κάνει μια απεργία, η οποία απεργία απασχολεί όλους τους traders, τους εμπόρους ας το πούμε έτσι, πετρελαίου και φυσικού αερίου, όλους τους χρηματοοικονομικούς συμβούλους και όλα τα κράτη. Δεν θα μου λέγατε, Γιώργο Αδαλή, πήγαινε να κάνεις ένα μπάνιο, να συνέλθεις, είναι δυνατόν αυτά τα πράγματα? Και όμως, θα σας πω κάτι, θα σας ονοματίσω ποια είναι αυτά τα δύο. Αυτού του είδους οι ειδήσεις πάντα ήταν σημαντικές και πάντα καθόριζαν τις εξελίξεις τις μελλοντικές. Όμως, εδώ στην Ευρώπη και σε χώρες όπως η Ελλάδα, αλλά και σε άλλες χώρες, ακόμα και στη Γερμανία, τις κρύβαμε κάτω από το χαλί και απαγορεύαμε τη συζήτηση για τέτοιου είδους ειδήσεις οικονομικές. Και μάλιστα στα πανεπιστήμια
απαγορεύουμε διαροπάλου να συζητούνται οι θεμελιώδεις αρχές mm-hmm. οι οποίες διέπουν τη σύγχρονη οικονομική θεωρία της ανάλυσης και πρόβλεψης. Έχουμε πάρει λάθος δρόμο. Και γιατί μιλάω? Μιλάω για την έκρηξη στις εγκαταστάσεις της Fraport, του Freeport, στο Τέξας, ένα νησάκι που είναι όπως η Ρεβιθούσα που έχουμε εμείς εδώ, οι οποίες όμως η εγκατάσταση αυτή αφορά το 20% της υγροποίησης του φυσικού αερίου που εξάγει η Αμερική στην Ευρώπη. Α, μάλιστα. Τώρα καταλαβαίνουμε τι εννοείται. Ναι, άρα αυτή η είδηση που ποτέ δεν θα χωρούσε στο διεθνή τύπο, τώρα χωρά και παραχωρά, διότι αυτή ήταν η αιτία που ενώ οι τιμές στην Αμερική έπεσαν στο φυσικό αέριο, γιατί όλη αυτή η ποσότητα δεν την αφήσουν να πάει η στράφη, την εκχωρούν από τότε, από τις αρχές του Ιουνίου, στην εσωτερική αγορά, με αποτέλεσμα να αυξάνει η εχώρια ποσότητα προς κατανάλωση, άρα να πέφτουν οι τιμές. Μειώνεται όμως η ποσότητα η διαθέσιμη προς την Ευρώπη που καίγεται αυτή τη στιγμή με φυσικό αέριο και εκτοξεύονται οι τιμές. Δεύτερον, δεν λένε ακόμα και σήμερα ότι οι τιμές του φυσικού αέριου εκτοξεύτηκαν και λόγω της απεργίας που κάνανε οι Νορβηγοί. Είχαν μια αντιπαράθεση εκεί τα σωματεία του φυσικού αερίου της εταιρείας της Equinor, που είναι κρατική ας το πούμε έτσι, με την κυβέρνηση, και αυτή η εργατική διαφορά και οι διαδηλώσεις που κάνανε και οι εξέγερσες ας το πούμε έτσι, που κάνανε τα εργατικά σωματεία, είχε σαν αποτέλεσμα να στείλει και άλλο πάνω τις τιμές. 180 έφτασε το TTF σήμερα ο δείκτης. 180. Και όταν η κυβέρνηση της Νορβηγίας είπε τα βρήκαμε με τους εργάτες και δεν θα κάνουν απεργία, γιατί ξέρετε αυτή η λεπτομέρεια τι σημαίνει στην παρούσα φάση? Σημαίνει ότι το 50% της ποσότητας που στέλνει η Νορβηγία στην Ευρώπη και κυρίως στη Γερμανία θα σταματούσε αν ξεκινούσαν αυτοί και θα συνέχιζαν τις απεργίες τους. Άρα σε συνδυασμό με το στέγνωμα που κάνει ο Πούτιν, όταν έρθει η Νορβηγία και σου μειώσει και τις ποσότητες που σου στέλνει και τις και σε βοηθάει και οι Αμερικάνοι δεν μπορούν να σου στείλουν αυτό το 20%, άρα μιλάμε για μια καταστροφή στην Ευρώπη. Γι' αυτό και βλέπετε αυτές οι ειδήσεις πλέον και είναι όχι απλά μονόστιλα, όχι απλά πρωτοσέλιδα, είναι κεντρικός πυλώνας της συζήτησης στα προηγμένα κράτη. Μόνο σε κάποια τριτοκοσμικά κράτη και σε κάποια κράτη όπως η Ελλάδα που έχουν μάθει να συζητάνε όλοι οι υπόλοιποι πλην των οικονομολόγων, μόνο εδώ ακόμα δεν έχουμε καταλάβει τι συνέβη και γιατί αυτές οι ειδήσεις γίνονται πρώτες ειδήσεις. Και για να καταλήξω στο πάρα πολύ εύστοχο ερώτημά σας κύριε Σαχίν, το οποίο είναι εκπληκτικό, είπατε πολύ σωστά για την EDF, αν δεν κάνω λάθος, τη γαλλική ΔΕΗ, ας το πούμε έτσι, την υπηρεσία η οποία κρατικοποιείται. Να σας πω κάτι, η EDF είναι ήδη κρατική κατά 84%. Μόνο 16% ανήκει σε ιδιώτες αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Και πείτε μου σας παρακαλώ, πριν το 2019, αν μια κατά 86% κρατική επιχείρηση αποφάσισε να γίνει κατά 100% κρατική επιχείρηση, αν θα είχε καμία θέση ποτέ πριν το 2019 στην ειδησιογραφία και στη συζήτηση στη δημόσια? Όχι βέβαια, έχετε δίκιο σε αυτό. Το αντίθετο ίσως θα έλεγε κάποιος. Τι διαφορά δηλαδή θα έχει η EDF αν είναι 84% κρατική ή αν είναι 100%? Άρα τι σημαίνει αυτό πρακτικά στις αυτό μέρες μας? Αυτό σημαίνει ότι επειδή ο κόσμος έχει στρέψει τα βλέμματά του πάνω ακριβώς στο παιχνίδι του πολέμου και έχει καταλάβει ότι ο πόλεμος έχει ξεκινήσει πριν τον κορονοϊό και γιγαντώθηκε στις ημέρες της πανδημίας, έχει καταλάβει ότι κάτι δεν πάει καθόλου καλά στο βασίλειο της Δανημαρκίας, διότι, κύριε Σαχίνη, το βλέπει στο πορτοφόλι του. Το βλέπει πλέον άδειο. Το βλέπει και στα μικρότερα εισοδηματικά στρώματα να υπάρχει ανικανότητα και αδυναμία πληρωμής των μηνιαίων εξόδων του κάθε νοικοκυριού. Πώς το βλέπει? Όταν από 150 ευρώ ηλεκτρικό ρεύμα που πλήρωνε κάθε δίμηνο, ας το πούμε, του έχει πάει 400. Ή από 300 ευρώ του έχει πάει 900. Δεν θα σας πω παραδείγματα γιατί δεν προλαβαίνουμε. Έχω πάρα πολλά φάλτσα τα οποία γίνονται. Άρα ο κόσμος
πλέον δίνει σημασία και απαιτεί την εξήγηση στο παραμικρό. Και βλέπουμε τώρα γιατί οι χρηματιστές και γιατί τα ΜΜΕ έχουν πουσάρει το θέμα της ιδιαίτερης απαρροής. Γιατί αυτό το 16%, το οποίο ήταν ιδιώτες μέσα στη γαλλική EDF, ήταν αυτοί που ως ακτιβιστές του κλίματος, ως ακτιβιστές οικολόγοι, απαιτούσαν από το γαλλικό δημόσιο την μείωση της παραγωγής πυρηνικής ηλεκτρικού ρεύματος από πυρηνική ενέργεια από το 71% που είχε η Γαλλία, νούμερο 1 στον πλανήτη, στο 50%, και είχε μπει αυτή η διαδικασία. Και τώρα αυτή τη στιγμή τι είδαμε? Είδαμε την τελευταία διετία να πέφτει πάρα πολύ η απόδοση αυτής της εταιρείας λόγω της αντίστασης που είχαν προβάλει όλοι αυτοί που είχαν καταφέρει και μπήκανε έστω με μικρό ποσοστό στην εταιρεία αυτή, και βρεθήκαμε να υπάρχουν, η EDF να έχει υπερβάσεις κόστους σε όλες τις αποφάσεις τους, σε όλες τις αποφάσεις τους, σε ένα τρομερό ποσοστό. Μεγάλες υπερβάσεις κόστους. Και ενώ στην αρχή πήγαινε να κάνει, ας πούμε, παράδειγμα, μια απόσυρση γυρασμένο στόλο πυρηνικών αντιδραστήρων, μια απόσυρση επενδύσεων οι οποίες καθυστερούσαν λόγω του ότι υπήρχαν πάρα πολλά προβλήματα στην εκτέλεση αυτών των χρονοδιαγραμμάτων. Και τώρα έχουμε τη νέα απόφαση της Γαλλίας, η οποία λέει ως εδώ, εγώ θα κατασκευάσω στο 2050 6 το λιγότερο, 14 το περισσότερο νέους πυρηνικούς αντιδραστήρες. Αλλά η Γαλλία και ο Μακρόν, έμπειρος πλέον Μακρόν, που δεν κάνει τα λάθη των πρώτων 2 ετών, ξέρουν ότι για να πάει μέχρι εκεί θα πρέπει να μην έχει καμία απολύτως αντίδραση και θα πρέπει να το κάνει μόνος του. Με ιδία κεφάλαια και ιδία επιστασία, να έχει καταλάβει ότι το φυσικό αέριο δεν είναι αυτό το οποίο θα μπορέσει να τον βοηθήσει, και τώρα μπαίνει στην κρατικοποίηση ούτως ώστε με το 100% όλης δηλαδή της εταιρείας αυτής να μπορέσει να αποπληρώσει τα 43 δισεκατομμύρια ευρώ που δημιούργησε αυτή η εταιρεία ως χρέος από τέτοια πράγματα και από τέτοιες ασυναρτησίες και Δαλή, από τέτοιες αστοχίες. Αυτό δεν λέει όμως και κάτι ακόμη? Η πρόβλεψη που κάνουν οι Γάλλοι, ο Μακρόν και η γαλλική κυβέρνηση για την ενεργειακή κατάσταση στον ευρωπαϊκό τουλάχιστον χώρο σε ένα βάθος χρόνου, ότι δεν θα είναι καλή, άρα δεν παίρνει μέτρα. Δεν θα συζητήσω εγώ αν είναι καλός ή κακός η χρήση πυρηνικής ενέργειας για ηλεκτρική, είναι μιας άλλης τάξης συζήτηση. Δεν πατάω τα λόγια μου. Δεν είναι θέμα καλός ή κακός, είναι το θέμα αν θα καταστρέψεις την οικονομία σου ή αν δεν θα την καταστρέψεις. Και αυτή τη στιγμή, για να πάμε στο καθαρό μηδέν το 2050 με ανεμογεννήτρες και ηλιακά μόνο, δεν γίνεται. Το κατάλαβαν. Το κατάλαβαν όλοι. Το μεταβατικό καύσιμο για να φτάσουμε στο 2050 σε μια, ας το πούμε, ικανοποιητική θέση σχετικά με τα όνειρα που έχουν όλοι και τις εικασίες που γίνονται για το 2050, γιατί περί εικασιών πρόκειται, θα πρέπει να υπάρχει ένα σταθερό περιβάλλον, μια ενεργειακή ασφάλεια και μια αλλαγή της σχέσης της μετάβασης, την οποία τον πρώτο ρόλο θα αναλάβει η πυρηνική ενέργεια. Γι' αυτό βλέπετε όλοι τώρα και αρχίζουν και χαϊδεύουν τη θεωρία της πυρηνικής ενέργειας, ενώ την είχαν στείλει στα τάρταρα μέχρι στιγμής. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Πείτε μου κάτι, παίζει ρόλο προφανώς εδώ και το γεωπολιτικό υπόβαθρο της σύγκρουσης των δύο μεγάλων πόλων σε έναν πολυπολικό κόσμο όπως τον έχετε περιγράψει. Όλοι υπολογίζουν πια ότι η απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο και τους άλλους ενεργειακούς πόρους έχει ένα αντίτιμο το οποίο θα πρέπει να απαντήσουν κατά μόνας. Το ερώτημα εδώ είναι, είναι ασύνδετη από όσα γίνονται στον ευρωπαϊκό χώρο και όχι μόνο, για παράδειγμα, η παρέτηση Τζόνσον? Είναι μόνο τα σκάνδαλα και η πίεση από τη διαφθορά μόνο? Το αντίθετο, κύριε Σαχίνη μου, και σας ευχαριστώ διπλά για αυτή την ερώτηση, γιατί έχετε, θεωρώ ότι έχετε εντοπίσει την μήτρα του προβλήματος ως δημοσιογράφος. Την έχετε εντοπίσει, είμαι απόλυτα βέβαιος γι' αυτό. Και θα σας το εξηγήσω. Τώρα πια, σήμερα, τα πολιτικά λάθη και οι αστοχίες των πολιτικών
έχουν πλέον μεγαλύτερο αντίκτυπο και πληρώνονται πολύ ακριβά σε σχέση με όσο πληρώνονταν στο παρελθόν. Όταν λέμε ότι παλιότερα τέτοιου είδους πολιτικά σκάνδαλα, και στην Ελλάδα είχαμε, σας υπενθυμίζω, τέτοιου είδους σκάνδαλα, αλλά μιλώντας για τον Μπόρις Τζόνσον που μου θέτατε, τέτοιου είδους σκάνδαλα που οδήγησαν στην παρέτηση 5 υπουργών, δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα στο Ηνωμένο Βασίλειο, ποτέ, 5 υπουργών, αυτό το πολιτικό κόστος δεν θα υπήρχε ούτε θα το συζητάγαμε εάν το Ηνωμένο Βασίλειο δεν ήταν σήμερα σε μια δρυμία ενεργειακή κρίση που ξεκίνησε από πέρυσι. Όταν σας υπενθυμίζω ότι έπεσε ο κόσμος ξύλο και πήγαν να τα φορτώσουν όλα στους οδηγούς, το μεγάλο ψέμα ότι φταίγαν η έλλειψη οδηγών για το ότι κλείσανε βενζινάδικα στο Ηνωμένο Βασίλειο και για το ότι είχαν απουσία πόρων ενεργειακών και ηλεκτρικού ρεύματος. Δεν ήταν αυτό. Πλέον ο κόσμος έχει καταλάβει, αρχίζει γενογνωμένη στο Ηνωμένο Βασίλειο, ότι εδώ παίζεται κάτι πάρα πολύ χοντρό. Και ότι πίσω από την πλάτη του διαδραματίζεται ένας πόλεμος, τον οποίο δεν τον έχει πολύ καταλάβει, αλλά καταλαβαίνει ότι γίνεται πόλεμος. Και ολονών τα βλέμματα είναι στραμμένα εκεί. Άρα, ένα σεξουαλικό σκάνδαλο, που παλιά μπορεί να το περνούσαμε και αυτό κάτω από τα άχυρο και κάτω από το χαλί, ή κάποια σκάνδαλα μεταξύ των οικονομισάριων που είναι γύρω-γύρω από τις κυβερνήσεις, που και αυτά θα μπορεί να λύγανε με την παρέτηση ενός υπουργού. Σήμερα δεν λύγουνε. Σήμερα δεν λύγουνε γιατί ο κόσμος βλέπει και πιέζει αφόρητα και έχουν εξεγερθεί, όπως πολύ σωστά είπατε, και οι αγρότες, και σε λίγο θα εξεγερθούν και οι βενζινάδες που τους κατηγορούν ότι φταίνε για την ακρίβεια, ενώ φταίνε όλοι οι υπόλοιποι πλην τους βενζινάδες. Μιας και το θίξατε και στα δύο παιδιά, αυτή η κινητοποίηση των αγροτών, γιατί μέχρι προχθές περίπου εν είδη αστείου συζητάγαμε και με εσάς και με τον κύριο Λύκο και άλλους, ότι πλέον έχουμε και τις ακραίες προβλέψεις και αντιλήψεις, ότι για παράδειγμα, και ζητώ συγγνώμη με τους ακροατές για μια φορά ακόμη, το πέρδεσθε των αγελάδων έχει σχέση με το ρήπο από το διοξίδιο του άνθρακα. Το ένα έφερε το άλλο και σήμερα οι αγρότες διαμαρτύρονται για τον περιορισμό των εκτάσεών τους, την έλλειψη αζότου και λιπασμάτων. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό φτιάχνει ένα εκρηκτικό μείγμα και στη λεγόμενη αλυσίδα του τροφίμου. Καταρχάς, το πέρδεσθε των αγελάδων είναι η νούμερο ένα μπίζνα αυτή τη στιγμή στον πλανήτη. Τα βιοκάψιμα, για να σας το πω επιστημονικά, αλλά είναι αυτό ακριβώς που είπατε, το πέρδεσθε των αγελάδων, είναι ένα μέρος της πράσινης ανάπτυξης και της πράσινης ενέργειας, όπου ένας τραγουδιστής, ας πούμε, στην Ελλάδα, εδώ, διάσημος, κατέχει μεγάλο κομμάτι αυτής όλης της βιομηχανίας. Μάλιστα. Δεν χρειάζεται να το ονοματίσουμε και να πούμε, αλλά το πέρδεστε των αγελάδων και των ανθρώπων σήμερα σημαίνει λεφτά, κύριε Ζαχίνη. Και ο κόσμος το έχει καταλάβει. Γιατί το έχουν καταλάβει πρώτα οι αγρότες, όταν γυρίζουν κάποιοι μεγαλοσχήμονες και μαζεύουν τα κόπρανα και τις ακαθαρσίες για να τις κάνουν ενέργεια. Δεν πρέπει να το συζητήσουμε αυτό. Ως ποτέ να το έχουμε κρυφό. Δεύτερον, οι αγρότες μπορούν να συνεχίσουν να είναι τα συνήθις υποζύγια, δηλαδή αυτοί που θα τρώνε το ξύλο, αυτούς που θα τους φορτώνουμε τα πάντα, από τη στιγμή που 2 χρόνια τώρα υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στις ζωοτροφές, τεράστιο πρόβλημα στα λιπάσματα. Γιατί έχουμε ενεργειακή κρίση, όχι για κανέναν άλλο λόγο, την οποία δεν φταίει ο Πούτιν. Πριν 2 χρόνια ξεκίνησε, σε εσάς τα λέγαμε, ένα μεσημέρι σε εκπομπές που κάναμε 2-3 εκπομπές για αυτό. Αυτά λοιπόν δεν τα είχαν δει 2 χρόνια, ούτως ώστε να βάλουν barriers, να βάλουν φραγμούς και να μειώσουν το πρόβλημα. Τα είχαν δει, ήταν ενημερωμένοι δια επιστολών από σωματεία, φορείς, από οικονομολόγους που συμμετέχουν. Ναι, αλλά εσείς ξεχνάτε, κύριε Αδαλή μου εδώ, ότι αυτά επιβαρύναν το λεγόμενο ενεργειακό αποτύπωμα και τη μετάβαση σε μια ενεργειακή ουδετερότητα. Αυτά τα προϊόντα. Ποια ενεργειακή ουδετερότητα? Όταν σήμερα, δηλαδή πρέπει να ντρεπόμαστε, κύριε Ζαχίνη, όταν μιλάμε για πράσινη ενέργεια και πράσινη μετάβαση και η αποτυχία αυτού του γελίου σχεδίου, γιατί πρόκειται για ένα γελίο σχέδιο, ανεδαφικό, μη εκτελέσιμο, που δεν μπορεί να υλοποιηθεί γιατί δεν έχουν εκτελεστεί εφευρέσεις. Αυτό το γελίο σχέδιο οδήγησε σήμερα στην ακραία φτώχεια, στην ακραία ενεργειακή ανασφάλεια, στα μεγάλα τιμολόγια,
στην αύξηση των αγροτικών προϊόντων, στην αύξηση του πληθωρισμού και κυρίως στην πτώση του βιωτικού επίπεδου που καλπάζει με φόρα σε όλες τις υπήρους. Και ερχόμαστε τώρα να πούμε εμείς ότι δεν φταίγανε σε αυτό, σαφώς και φταίγανε. Και τώρα πού έχουμε καταλήξει, ανεξάρτητα τι λέει ο καθένας και τι γνώμη έχει ο καθένας και τι επιστημονική κατάρτιση έχει ο καθένας για τα αναλύσει αυτά τα πράγματα. Ανεξάρτητα από αυτά, δεν βλέπουμε, κύριε Σαχίνη, αυτή τη στιγμή ότι σε όλο τον πλανήτη, μα σε όλο τον πλανήτη, υπάρχει κάτι το οποίο έρχεται με φόρα και άλλοι το ονομάζουν πληθωρισμό, άλλοι το ονομάζουν οικονομική κρίση, άλλη ενεργειακή κρίση, αλλά αυτό προήλθε διότι οι σχεδιασμοί μας στην ενέργεια ήταν για γέλια. Δεν το βλέπουμε αυτό το πράγμα. Ποιοι φταίνε? Και η κατακλείδα αυτής της υπόθεσης, ο προηγούμενος μήνας ήταν ο μήνας τον οποίο κάψαμε τον περισσότερο λιγνίτη που κάει και ποτέ σε εξάμηνο. Καταλαβαίνετε τι σας λέω? Ο Ιούνιος λέτε στην Ελλάδα, ε? Σε όλη την Ευρώπη. Σε όλη την Ευρώπη. Ο Ιούνιος ήταν ο μεγαλύτερος μήνας που κάει και λιγνίτης σε οποιοδήποτε εν συγκρίση εξάμηνό του στο παρελθόν. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα... άρα εδώ για ποια πράσινη ενέργεια ακριβώς συζητάμε και για ποιες ΑΠΕ και για ποιο στόχο, ας το πούμε, 2050 net zero, όταν σήμερα που μιλάμε, προηγμένες χώρες όπως η Γερμανία παρακαλάνε αυταρχικούς ηγέτες όπως ο Πούτιν ή βασιλιάδες ή οι ηγέτες που κατηγορούνται για συμμετοχή σε τρομοκρατία ή για ηγέτες που κατηγορούνται σε συμμετοχή με καρτέλ ναρκωτικών, τους παρακαλάνε για έστω μία εισαγωγή σε χαμηλές τιμές. Αυτά όλα έχουν κάποια σχέση με τη σοβαρότητα της πολιτικής και τη σοβαρότητα που πρέπει να υπάρχει στην οικονομική ανάλυση, στην οικονομική επιστήμη, όταν σήμερα το πετρέλαιο έχει βγει νούμερο ένα σε πωλήσεις και κατανάλωση? Και αυτά τα οποία λένε γιατί έπεσαν οι εξαγωγές της Ρωσίας, θα τα πούμε σε άλλη εκπομπή, να δείτε και εκεί εκπλήξεις που θα έχουμε. Το φυσικό αέριο γίνεται το προϊόν ανάρπαστο, ο γονάνθρακας αυτός, ανάρπαστο, για τον οποίο γίνονται μάχες μεγάλες στα γραφεία, στα γεωπολιτικά, εκεί που σχεδιάζεται η παγκόσμια γεωπολιτική. Ο λιγνίτης είναι το προϊόν το οποίο αυτή τη στιγμή καλπάζει. Και ερχόμαστε εμείς σήμερα να πούμε ότι κάνουμε πράσινη ενέργεια. Με συγχωρείτε, κύριε Σαχίνη, πού την είδαμε? Κοιτάξτε, θέλω να σας ρωτήσω στο λίγο χρόνο που απομένει δύο ακόμη ζητήματα. Και θα τα ξαναπούμε, είναι προφανές, μέσα σε αυτή τη σεζόν τουλάχιστον. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν ευθέως, επειδή μιλάμε για την τουρκική οικονομία, που από τη μία έχει τη μεγένθηση παραγωγικά, από την άλλη έχει ένα εκρηκτικό πρόβλημα ρευστότητας, τρελό πληθωρισμό. Έχω ακούσει όμως οικονομολόγους που λένε ότι αν η Τουρκία έλυνε το ενεργειακό ισοζύγιο που είναι σε βάρος της, πληρώνει πάρα πολλά για την εισαγωγή ενέργειας, αν το έλυνε, τότε θα εκτοξευδόταν τρελά. Μήπως αυτό είναι και η απάντηση για ποιο λόγο ακριβώς ενδιαφέρεται για την Ανατολική Μεσόγειο να λύσει το ενεργειακό της και να εκτιναχτεί? Το έχουμε υπόψη μας αυτό? Συμφωνώ με όσους το λένε αυτό το πράγμα. Είναι θεωρία του ζωτικού χώρου, σύμφωνα με την οποία ο πρώτος διδάξας ήταν ο Χίτλερ, ίσως όχι ο Χίτλερ, εν πάση περιπτώσει αυτός την έκανε γνωστή. Τώρα ο Ερντογάν με τη θεωρία του Χίτλερ θέλει να κλέψει όχι μόνο τα ενεργειακά κοιτάσματα της Ελλάδας και της Κύπρου, είναι λάθος αυτό, και της Λιβύης, θέλει και της Αιγύπτου και του Ισραήλ και του Λιβάνου και της Μαύρης Θάλασσας και όπου μπορεί, ακόμα και από το Ιράκ, και εκεί έχει μεγάλο στόχο. Η αναθεώρηση της Λοζάνης δεν είναι η Ελλάδα. Ο βαθύτερος στόχος του επιχειρηματία Ερντογάν είναι αναθεώρηση της Λοζάνης για τα πετρέλαια του Κυρκούκ και της Μοσούλης, το αφλεγόμενο υπονομίζω αυτόνομο Ιράκ. Και εκεί θα τυματίσει ο Μπαρζανί. Αλλά για να μην σας πάω στα γεωπολιτικά, γιατί αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Εδώ αυτή τη στιγμή σαφώς και ο Ερντογάν έχει καταλάβει ότι υπάρχει αδυναμία από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αμερικής να παρέμβουν οριζόντια και κάθετα στις αγορές. Ενώ απ' την άλλη υπάρχει μια πολύ μεγάλη δυναμική από τον Πούτιν, από τον πρόεδρο της Κίνας και από τον Ινδό τον πρόεδρο να παρεμβαίνουν 24 ώρες 24 ώρες. Να σας δώσω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε πού θέλω να το πάω. Θα είναι πολύ γρήγορο. Η Ρωσία, όταν έλεγαν ότι θα ξεσκίσουμε το ρούβλι,
και θα τους εκθέσουμε. Το ρούβλι στις 24 Φεβρουαρίου ήταν 72 ρούβλια το δολάριο. Τις πρώτες μέρες μέχρι τις 7 Μαρτίου πήγε στα 139 ρούβλια το δολάριο και τότε βγήκαν κάποιοι σχεδόν βέβαιοι ότι έχει διαλυθεί ο Πούτιν και η οικονομία του, αλλά με τη διαφορά ότι μετά έπεσε και πήγε μέχρι τα 48 πριν δύο εβδομάδες. Και αυτό κατέστη 48 ρούβλια το δολάριο. Το ρούβλι, το νούμερο ένα νόμισμα σε απόδοση στον πλανήτη για φέτος, year to date, δηλαδή από την αρχή της χρονιάς μέχρι τώρα, νούμερο ένα νόμισμα πιο πολύ και από το δολάριο, το οποίο ενισχύεται, αλλά όταν ο Πούτιν διαπίστωσε ότι αυτό δεν τον ωφελεί ως έμπορο στις αγορές της Ινδίας και της Κίνας, τι έκανε. Μέσα σε ένα 24ωρο χαλάρωσε τα capital controls, δηλαδή τους περιορισμούς κεφαλαίων, και διασυνοριακά από 150.000 που ήταν το ανώτερο όριο που μπορούσε κάποιος να κουνήσει, 150.000 δολάρια, σε ρούβλια όμως, αυτό ήταν το όριο που μπορούσες να διακινήσεις και να βάλεις και να βγάλεις από τη Ρωσία, το έκανε 1 εκατομμύριο δολάρια. Με αποτέλεσμα τι? Να ρίξει το ρούβλι, γιατί έτσι ακριβώς ήθελε. Ήθελε δηλαδή να το κάνει πιο αδύναμο, να το πω έτσι απλά για να το κάνει ο κόσμος, για να γίνει πιο ελκυστικό στους Κινέζους, στους Ινδούς και όλες τις αγορές, για να μπορεί να πουλάει κι άλλο. Δηλαδή, κάνει ό,τι θέλει μέσα σε 24 ώρες, αλλάζει τα πάντα, έχει όλα τα δεδομένα και όλους τους κανόνες στα χέρια τους και απέναντι έχει ηγέτες της Ευρώπης, της Ελλάδας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Αμερικής, του Καναδά, οι οποίοι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα γιατί όλα αυτά τα κάνουν η ελεύθερη οικονομία και οι αγορές. Θέλω πριν κλείσουμε ένα πρώτο τελευταίο ερώτημα, γιατί το συζητήσαμε διεξοδικά το παράδειγμα της Σρι Λάνκα, όπου είπατε πρώτος ότι καταραίει εκεί το πράγμα. Αυτή η τριπλέτα Κίνα, Ινδία και Ρωσία πώς κινείται αυτές τις μέρες? Σε σχέση με τη Σρι Λάνκα? Ναι, ναι. Έχω δει, επειδή παρακολουθώ όλη την οικογένεια Ρατζαπάκσε που διοικεί τη Σρι Λάνκα, τους ήρωες δηλαδή του εμφυλίου πολέμου, οι οποίοι διοικούν από διάφορες θέσεις, πατέρας, αδερφός, γιος, κόρη, συντηφάδα, μπατζανάκης, διοικούν τη Σρι Λάνκα τώρα. Την έφεραν, τα έχουμε πει αυτά πώς ήρθε η Σρι Λάνκα εκεί, και τώρα διαπίστωσα ότι ενώ η Σρι Λάνκα δεν είχε σχεδόν καμία σχέση απολύτως με την Ουκρανία, με τη Ρωσία, πριν την πτώση της και πριν τον πόλεμο τον Ρωσο-Ουκρανικό, με ένα τηλεφώνημα ο Πούτιν ουσιαστικά κολλάει τη Σρι Λάνκα στη συμμαχία της Δύσης, του στάζει ότι θα έχουν κάποια πράγματα τα οποία δεν τα είχαν, ειδικά στα αγροτικά προϊόντα που εκεί πέφτει πείνα και των γονέων πλέον, μεγάλο πρόβλημα, κάποιες υποσχέσεις για επενδύσεις κάποιων δισεκατομμυρίων, όχι μόνο στον αγροτικό τομέα αλλά στον ενεργειακό τομέα, και τώρα με τη Σρι Λάνκα και την Ινδία προσανατολισμένη προς τον Πούτιν, χαλάει περισσότερο το δόγμα, το νέο δόγμα Ινδο-Πασίφικ, από Asia Pacific που ήταν παλιά, χαλάει πάρα πολύ αυτό το δόγμα και παίζει πολύ ο νέος εμπορικός θαλάσσιος δρόμος, το Νοβοροσίνσκ, με την Ινδία. Δηλαδή, ο Πούτιν στα καλά του καθουμένου, μετά από αυτό, αγόρασε και τη Σρι Λάνκα. Εντός εισαγωγικών το αγόρασε. Σαφές. Θέλω πριν κλείσουμε να σας ρωτήσω αυτό που είναι στα χείλη πολύ κόσμου. Μέσα σε αυτό το κλίμα, πού πάνε τα πράγματα? Έχετε μία εκτίμηση? Είπατε κι εσείς ότι η μεταβλητότητα είναι αυτή τελικώς, η τεκμαρτή μεταβλητότητα που μπορεί να τα αλλάξει όλα. Αλλά έτσι όπως φαίνεται τώρα η ρότα, πού πάει το πράγμα? Αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποιες δυνάμεις οι οποίες επενδύουν στην πτώση των ενεργειακών προϊόντων σε μια ενδεχόμενη ύφεση. Και πιστέψτε με αυτό που σας λέω, δεν είναι θεωρία συνωμοσίας. Κάποιες πολιτικές δυνάμεις αλλά και κάποια φαντ πιστεύουν ότι αν έρθει τελικά η ύφεση, θα είναι αυτή η οποία θα ρίξει στη μέση των ενεργειακών προϊόντων. Βέβαια, αυτό έχει πολύ μεγάλο βάθος συζήτηση, γιατί μπορεί να πέσουν ενεργειακές τιμές των προϊόντων. Αλλά θα καταστραφούν άλλα πράγματα, τα οποία θα είναι πολύ σοβαρότερα από αυτό που παθαίνουμε τώρα, να πληρώνουμε ακριβά τα καύσιμα. Πού πάει όλη η ιστορία? Η όλη η ιστορία πάει σε τρία στάδια, τα οποία θα σας παρακαλέσω σε κλιπαρόληψη να είναι το επόμενο θέμα της συζήτησής μας. Δηλαδή, ποιοι θα είναι. Αυτή τη στιγμή ζούμε έναν ενεργειακό πόλεμο, έναν οικονομικό πόλεμο και βλέπουμε, καταλαβαίνουμε ποιοι κερδίζουν και ποιοι χάνουν. Ποιοι μας έλεγαν αλήθεια πριν το 24 Φεβρουαρίου και ποιοι μας έλεγαν παραμύθια πριν τις 24 Φεβρουαρίου. Αυτό όμως δεν θα είναι για πάντα έτσι, πιστέψτε με. Του χρόνου, μετά το
μετά το τι θα γίνει το χειμώνα στα ενεργειακά μας και το πώς θα αντιδράσει ο Πούτιν σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις χώρες της Ευρώπης, θα παιχθεί ένα δεύτερο παιχνίδι. Ένα δεύτερο παιχνίδι που θα κρατήσει από 2-4 χρόνια. Και εκεί δεν είμαι βέβαιος εγώ ότι θα επικρατήσει ο Πούτιν. Αλλά μπορεί να επικρατήσουν άλλες δυνάμεις. Και μετά από αυτή τη διετία θα υπάρξει ένα τρίτο στάδιο, το οποίο θα μας πάει μέχρι το τέλος της δεκαετίας, όπου εκεί θα γίνει η τελική κόντρα και ο τελικός πόλεμος. Γι' αυτό επιμένω ότι δεν υπάρχει ακόμα νέα τάξη πραγμάτων. Όσο αυτά τα τρία στάδια, οι τρεις χρονικές περίοδοι, βρίσκονται σε εξέλιξη και βρίσκεται σε εξέλιξη αυτός ο πόλεμος, δεν μπορεί κανένας να είναι βέβαιος για το ποιος θα είναι νικητής και το ποιος θα είναι ιτημένος. Η μοναδική ευχή που μπορεί να κάνω ως χριστιανός Ορθόδοξος είναι να γυρίσει ο Θεός, να τους φωτίσει και να πάνε επιτέλους με πολλά βήματα πίσω προς την ειρήνη. Διότι όλα αυτά, είτε από τη μια πλευρά, είτε από την άλλη, είτε από όποια θεωρία και να τα δει κανένας, δεν οδηγούν στην ειρήνη. Και όσο δεν οδηγούμαστε στην ειρήνη, όλα είναι υπό αμφισβήτηση και κανένας δεν μπορεί να ξέρει το τέλος αυτής της ιστορίας και πού θα οδηγήσει αυτός ο κύκλος των αναταράξεων, των πολιτικών, των οικονομικών, αλλά και των εμπόλεμων ζωνών που θα ξεσπάσουν κι άλλες, πιστέψτε με κύριε Σαχίνη, ως το τέλος της δεκαετίας.